Άλλο ένα παιχνίδι με χαρτιά θα φτιάξουμε στο σημερινό μάθημα. Εντάξει, θα παίξουμε λίγο το blackjack, αλλά στην πραγματικότητα μια απλούστευση του πραγματικού. Και τώρα, βέβαια, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι επειδή το παρακάνουμε λίγο με τα τυχερά παιχνίδια, να πω ότι εδώ υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, εντάξει, ανάλογα με το τι είσαι εσύ. Δηλαδή, αν είσαι κάποιος ο οποίος είναι κάτω των 18, ξέρεις ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν επιτρέπονται, έτσι. Δηλαδή ότι είναι κακό πράγμα γενικώς και προσωπικά κι εγώ σε αποτρέπω το να παίξεις τυχερά παιχνίδια ποτέ με λεφτά. Εντάξει. Τώρα, αν είσαι φοιτητής, ας πούμε, στο ηλικιακό εύρος 18 με 25, ας πούμε, τότε κατά πάσα πιθανότητα αυτή τη συμβουλή δεν την ακολούθησες ποτέ. Έχεις ήδη παίξει τυχερά παιχνίδια και κατά πάσα πιθανότητα έχεις χάσει και λεφτά. Άρα λοιπόν ξέρεις ότι γενικώς με τα τυχερά παιχνίδια δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε. Αν τώρα έχεις αποφοιτήσει, έτσι, και έχεις ασχοληθεί λίγο με πληροφορική, με διακριτά μαθηματικά, ας πούμε, τότε ξέρεις ότι και η πιθανότητα να κερδίσεις είναι πάρα πολύ μικρή και έτσι δετερμινιστικά όποιος ασχολείται με τυχερά παιχνίδια στο τέλος χάνει λεφτά. Εντάξει, τώρα κάτω από αυτή την παραδοχή τα τυχερά παιχνίδια μπορούμε να τα δούμε με πολύ μεγάλη άνεση σαν παιχνιδάκια, έτσι, για τον υπολογιστή και για μηχανισμούς παιχνιδιών γενικότερα οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι. Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με τον Blackjack με αυτή την απλούστευση. Παίζει πρώτα ο παίκτης λοιπόν και ο παίκτης ο στόχος του είναι να φτάσει σε άθροισμα χαρτιών ίσο με 21. Ο άσος μετράει για 1 ή 11, δηλαδή τον άσο μπορεί να επιλέξει ο παίκτης τι τιμή θα του δώσει και οι φιγούρες, ο Βαλές, η Ντάμ και ο Ρίγας έχουν 10. Οπότε πρώτα παίζει ο παίκτης, αρχικά του δίνονται 2 χαρτιά, οπότε φαντάσου ότι του έρχεται ας πούμε το 5 και το 8. Τώρα μας ενδιαφέρει μόνο ο αριθμός όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το σχήμα ή αυτό το αγνοούμε στην ουσία, παρόλα αυτά όμως είναι χαρτιά. Ο παίκτης μετά επαναληπτικά επιλέγει αν θα τραβήξει νέο χαρτί, γιατί ο στόχος του είναι να φτάσει σε άθροισμα πιο κοντά στο 21. Κατάλαβες, γιατί μετά θα παίξει και ο αντίπαλός του, οπότε νικάει αυτός που έχει το μεγαλύτερο. Συνεπώς, ας πούμε ότι διαλέγει άλλο ένα χαρτί και του έρχεται το 4, εντάξει, και τώρα έχει 8 και 5, 13 και 4, 17. Και εδώ πέρα μπορεί να διαλέξει και άλλο χαρτί, αλλά είναι μεγάλη πιθανότητα να βγάλει άθροισμα το οποίο είναι μεγαλύτερο από το 21, οπότε καίγεται. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σημείο για παράδειγμα, θα πει ότι σταματάω. Συνεπώς, αυτός διαλέγει συνεχώς χαρτιά έως ότου είτε πει σταματάω και έχει ένα συγκεκριμένο άθροισμα, ας πούμε εδώ 8 και 5, 13 και 4, 17, ή να βγάλει άθροισμα ακριβώς 21, οπότε ο παίχτης κερδίζει αμέσως αν βγάλει 21. Αν το άθροισμα ωστόσο είναι πάνω από 21, 22, 23 κτλ, τότε ο παίχτης χάνει αμέσως. Συνηθήκαμε. Ας υποθέσουμε τώρα λοιπόν χάρη του παραδείγματος ότι έχει αυτό εδώ, αυτά τα χαρτιά του τύχανε και σταματάει. Και έπειτα παίζει ο υπολογιστής και γνωρίζει το άθροισμα των χαρτιών του παίκτη. Κανονικά ξέρεις είναι η μάνα αυτός, οπότε βλέπει τα χαρτιά γιατί αυτά τα χαρτιά είναι ανοιχτά και τραβάει συνεχώς χαρτιά έως ότου. Είτε βγάλει άθροισμα πάνω από 21, οπότε χάνει, είτε βγάλει άθροισμα το οποίο είναι μεγαλύτερο ή ίσο από του παίκτη, οπότε κερδίζει. Για παράδειγμα, παίζει τώρα η μάνα, οπότε πρώτα θα βγάλει ας πούμε ένα δεκαράκι. Αμέσως μετά βγάζει και ένα 6, λέει «Οπ, πρέπει οπωσδήποτε να τραβήξω κι άλλο γιατί έχει 17 ο άλλος και χάνω». Συνεπώς μετά του έρχεται ένας άσος, σου είπα ότι ο άσος θα διαλέγει ο παίκτης πόσο θα μετράει, ή για 1 ή για 11. Και εμείς θα πρέπει να σκεφτόμαστε έξυπνα, προγραμματιστικά για να το προσομοιώσουμε αυτό, θα το δούμε. Οπότε βγάζει 17 και τώρα εδώ πέρα σταματάει γιατί έβγαλε άθροισμα το οποίο είναι ίσο με αυτό το οποίο έβγαλε ο παίκτης και στην ισοπαλία νικάει η μάνα, νικάει ο υπολογιστής. Εντάξει. Αυτό το πράγμα θα προσομοιώσουμε. Το πραγματικό blackjack έχει και κάποιες άλλες λεπτομέρειες οι οποίες δεν μας ενδιαφέρουν και θα παίξουμε εμείς αυτό εδώ το απλό παιχνίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή παίρνοντας την κατασκευή του deck από την άσκηση 5 του μαθήματος 7 και το deck να είναι η μοναδική καθολική μεταβλητή. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την υλοποίηση. Να πάμε εδώ και να ξεκινήσουμε την κατασκευή μας. Θα κλέψω πρώτα το κωδικάκι το οποίο έφτιαχνε το deck από αυτή την προηγούμενη άσκηση. Θα κάνω λίγο τώρα το reformatting, ας πούμε, δηλαδή αυτά εδώ θα πω ότι είναι globals όπως μάθαμε και αμέσως μετά. Τώρα για το deck βέβαια χρησιμοποιεί δύο άλλα globals, εννοείται ότι αυτά θα τα αφήσουμε εκεί πέρα σαν globals. Και θα τσιμπήσω λίγο αυτήν εδώ τη γραμμή.
να αφήσουμε λίγο καιρό χώρο για τα functions τα οποία θα φτιάξουμε, να αφήσουμε και χώρο για τη main, να φτιάξουμε τη main μας. Και θα βάλω μόνο αυτήν εδώ την εντολή, δηλαδή να είναι το πρώτο αυτή η φύτρα των τυχαίων αριθμών. Και στη συνέχεια βέβαια τη main μας την καλούμε και είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε τις δουλειές μας. Οπότε ξεκινάμε στην κατασκευή μας να φτιάξουμε αυτή τη συνάρτηση, τη hand value. Συνεπώς πηγαίνω εδώ πέρα να φτιάξω αυτή τη συνάρτηση, τη hand value, και αυτό το οποίο θα κάνω είναι το εξής. Θα παίρνω σαν ορισμένα hand, δηλαδή ένα σύνολο από κάρτες, και θα υπολογίσω το άθροισμα. Θα ορίσω μια μεταβλητή για να κάνω το άθροισμα, θα την πω S, οπότε ξεκινάω με το άθροισμα να είναι ίσο με το 0, και αμέσως μετά θα χρειαστώ ένα loop το οποίο θα παίξει πάνω στις κάρτες οι οποίες έχει το συγκεκριμένο hand. Και τώρα, προσοχή, η κάρτα αποτελείται από δύο μέρη, έτσι, το σύμβολο και τον αριθμό. Με ενδιαφέρει το δεύτερο, το οποίο είναι ο αριθμός. Συνεπώς θα ορίσω μια μεταβλητή για να απομονώσω αυτόν τον αριθμό και θα πω ότι από τη συγκεκριμένη κάρτα πάρε το κολοκύθι, το οποίο είναι δεύτερο. Και έτσι έχω στα χέρια μου τον αριθμό εδώ. Τώρα θέλει περιπτώσεις για να κάνουμε την άθροιση, έτσι. Να ξεπετάξουμε λίγο τις φιγούρες, δηλαδή να πούμε ότι αν το νι είναι ίσο με Jack ή επίσης το νι είναι ίσο με την Queen ή επίσης το νι είναι ίσο με τον King, τότε έχουμε τις περιπτώσεις αυτές, θα πάμε και θα προσθέσουμε στο άθροισμα το 10. Εντάξει, δεύτερη περίπτωση τώρα είναι ο άσος και βλέπεις ότι ξεπετάω λίγο πρώτα τα άσχημα, δηλαδή αυτά τα οποία έχουν αποθηκευτεί σαν strings. Αν το νι τώρα λοιπόν είναι ίσο με τον άσο, εδώ μπορεί να σκεφτείς και κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο θα κάνω, γιατί είναι και σημείο στο οποίο επιδέχεται ισχυρή διαφοροποίηση. Αυτό το οποίο θα κάνω με ένα συλλογισμό τον οποίο δεν τον κατεβάζω τώρα, τον έχω σκεφτεί εκ των προτέρων, να ξέρεις. Δηλαδή είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει κάποιος να βασανίσει λίγο την κεφαλή του. Θα ξεκινήσω και θα πω ότι, άκου να δεις τώρα, το hand μου έχει άσο, κράτα το αυτό γιατί θα το χρειαστείς, και αμέσως μετά πήγαινε και πρόσθεσε στο άθροισμα το 1. Εντάξει, θα το δούμε αμέσως μετά γιατί το κάνουμε τον τρόπο αυτό. Και τελευταία περίπτωση είναι το νι να είναι κάτι από τα υπόλοιπα, δηλαδή από το 2 στο 10. Αυτό είναι πολύ απλό, οπότε πηγαίνω και προσθέτω απλώς αυτόν τον αριθμό. Τώρα, πρόσεξε να δεις το σκεπτικό ποιο είναι ότι αν έχουμε άσο, μια πρώτη περίπτωση που υπάρχει είναι ότι αποκλείεται ποτέ ο παίχτης να επιλέξει δύο εντεκάρια, γιατί το άθροισμα βγαίνει 22 και χάνει. Άρα λοιπόν ή θα επιλέξει έναν άσο να είναι 11 ή κανέναν, έναν από τα δύο. Τώρα, σκέψου επίσης ότι στην ουσία πώς θα διαφοροποιηθεί αυτό το άθροισμα που έχουμε φτιάξει ήδη, αν επιλέξει ένας άσος να είναι 11, επειδή έχω ήδη προσθέσει το 1, θα αυξηθεί το άθροισμα κατά 10. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν έχω άσο, τότε θα πάω και θα κάνω έναν έλεγχο να δω αν το άθροισμα συν το 10, δηλαδή αν μετρήσεις έναν άσο για 10, είναι μικρότερο είτε ίσο από το 21. Αν είναι μικρότερο είτε ίσο από το 21, τότε εννοείται ότι θα το βάλει να μετράει για 11, γιατί ο παίχτης επιθυμεί να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο άθροισμα θέλει. Μπορεί. Άρα λοιπόν πηγαίνω και λέω ότι αν το S συν το 10 είναι μικρότερο στο 21, τότε θα το βάλουμε το S να είναι ίσο με το... θα του βάλω δηλαδή το S, θα το επαυξήσω κατά 10. Συνονιθήκαμε. Σε αντίθετη περίπτωση τώρα, αν βγει δηλαδή μεγαλύτερο το 21, προφανώς θα κρατήσει την τιμή η οποία είναι μικρότερη. Δηλαδή θα κρατήσει τον άσο προκειμένου να έχει δυνατότητα να συνεχίσει να τραβάει χαρτιά ή ακόμα και να σταματήσει. Αυτά. Υπολογίσαμε το άθροισμα, οπότε αμέσως τώρα μπορώ να πάω και να κάνω return το S και στην ουσία αυτή εδώ η συνάρτηση έχει πια ολοκληρωθεί. Πάμε τώρα στη main μας να κάνουμε έναν τυπικό έλεγχο. Θα κάνω λίγο hard-coded πράγματα, δηλαδή θα κοπανίσω ένα hand και αμέσως μετά θα δω το αποτέλεσμα για να το κάνουμε λίγο debugging. Εντάξει, πηγαίνω και λέω λοιπόν ότι το player hand αρχικά θα το βάλω ότι είναι ένα κενό set και αμέσως μετά θα πάω και θα πω το εξής, ότι πηγαίνω στο player hand και του κάνω add. Από το deck θα κάνω ένα pop. Ξέρουμε ότι αυτό μου επιστρέφει ένα τυχαίο χαρτί. Συνεπώς όλα πηγαίνουν καλά, εντάξει, του προσθέτω 2-3 χαρτιά και αμέσως μετά θα κάνω ένα print το player hand και επίσης θα κάνω και ένα print το, πώς το πάμε αυτό, hand value, θα κάνουμε ένα print το hand value με όρισμα το player hand, δηλαδή θα δούμε ότι ο υπολογισμός πηγαίνει καλά μέχρι εδώ.
Το τρέχω για να δούμε τι μου βγάλε. 7 και 5, 12 και 1, 13. Σωστό, εντάξει, γιατί δεν θα το μετρήσει για 11. Και του κάνω τώρα που λες να debugging. 8 και 10 και 1, 19. Πολύ σωστό. Η Queen 16 και 7, 23. Πολύ σωστό. 18, 3 και 9, 12 και 6, 18. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν μια χαρά, εντάξει. Τώρα θα του κάνω. Νομίζω ότι. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι δουλεύει σωστά, δεν υπάρχει λόγο. Αλλά θα μπορούσα, ξέρεις, να κάνω και ένα debugging πιο συστηματικό. Να του βάλω δηλαδή στο hand για παράδειγμα να έχει δύο άσους, να δω ότι όλα πηγαίνουν καλά, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Ωραία, αυτά ως το σημείο αυτό εδώ, μικρή άνω τελεία και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο κομμάτι. Και συνεχίζουμε που λες, να λέει να υλοποιήσουμε σε μια συνάρτηση τη λογική του παίκτη, να επιστρέφει το άθροισμα των αριθμών των χαρτιών του και να εκτυπώνεται στη συνάρτηση και το τελικό χέρι του παίκτη. Ωραία. Τώρα, η λογική του παίκτη είναι ότι αρχικά του δίνονται δύο χαρτιά. Πάμε να το κάνουμε τουλάχιστον ως εκεί. Δηλαδή, να ορίσουμε μια καινούργια συνάρτηση, η οποία συνάρτηση θα αφορά τη λογική του παίκτη. Ωραία. Οπότε έχουμε define the player και αμέσως μετά να κάνουμε τις δουλειές μας. Η πρώτη μας δουλειά είναι ότι θα έχουμε αυτό το hand value, το σύνολο του player hand, το οποίο θα είναι ένα κενό σύνολο. Θα το αρχικοποιήσω αυτό στη main, ούτως ώστε μετά όταν τελειώσει η εκτέλεση της player να το έχω αυτό το χέρι στα χέρια μου, μπορεί και να το χρειαστώ, αλλά νομίζω είναι λογικό να το έχουμε μέσα στη main αυτό το πράγμα. Τώρα αν το κάνεις εσύ με άλλο τρόπο, πάλι βεβαίως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, εντάξει. Οπότε θα παίρνει αυτή σαν όρισμα το χέρι του παίκτη. Πρόσεξε τώρα επίσης ότι... ξέρουμε ότι το set είναι mutable, άρα ξέρουμε ότι οι αλλαγές που θα κάνουμε θα διατηρηθούν και έξω από τη συνάρτηση, εντάξει, οπότε όλα πηγαίνουν καλά, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Συνεπώς, θα καλέσω αυτήν εδώ τη συνάρτηση την οποία ορίζω μέχρι στιγμής, δηλαδή θα τις περάσω σαν όρισμα το χέρι του παίκτη και πάμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε με την κατασκευή μας. Ωραία. Πρώτη δουλειά θα είναι να πάω να του δώσω αυτού δύο χαρτιά. Συνεπώς πηγαίνω στο hand και αυτό το οποίο κάνω είναι του κάνω add πηγαίνοντας στο deck, το οποίο είναι καθολική μεταβλητή, και κάνοντας ένα pop για να πάρουμε ένα χαρτί. Του κοπανάμε και ένα δεύτερο χαρτί και τελειώσαμε το πρώτο κομμάτι της λογικής του. Μετά ο παίκτης επαναληπτικά θα επιλέξει αν θα τραβήξει νέο χαρτί για να φτάσει σε άθροισμα πιο κοντά στο 21 ή θα σταματήσει στο άθροισμα των χαρτιών που έχει ήδη τραβήξει. Συνεπώς θα χρειαστώ εδώ πέρα ένα λουπάκι, ας το κοπανίσω να είναι ατέρμον βρόγχος. Θα του βγάλουμε ένα μήνυμα το οποίο θα του λέμε, πρώτα απ' όλα να πάμε και να του τυπώσουμε τα χαρτιά, εντάξει. Δηλαδή να του τυπώσουμε πρώτα το hand. Και αμέσως μετά να πάμε και να του βγάλουμε ένα input και στο input να του λέμε να έχει δύο επιλογές, εντάξει. Τώρα στην ορολογία βέβαια έχουμε το hit or stand, οπότε το hit είναι ότι χτυπάω και άλλο χαρτί, αλλά το stand είναι ότι σταματάω. Και αμέσως μετά να πούμε ότι αυτό είναι η επιλογή την οποία θα κάνει ο παίκτης, εντάξει. Και εδώ τώρα να διαχωρίσουμε τις περιπτώσεις μας. Η πρώτη περίπτωση θα βάλω, θα είναι ίση με το H, εντάξει, δηλαδή με το H κεφαλαίο. Αν το choice του παίκτη λοιπόν είναι ίσο με το H και κάτι σκεφτόμενο τώρα για κεφαλαία μικρά, ξέρεις, δηλαδή να παίξω λίγο με τα... Αλλά αποφάσισα τώρα να μην ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Αν γουστάρεις λίγο, ξέρεις, να του βάλεις και μια τρίτη επιλογή, να ελέγξεις την είσοδο του παίκτη, άμα γουστάρεις κάντο. Μην τύχω και πληκτρολογήσεις, δηλαδή κοτσάνεις. Για την ώρα εγώ θα βάλω ότι ο παίκτης είναι καλός και το χειρίζεται την είσοδο σωστά. Τέλος πάντων, οπότε πηγαίνω και λέω αν το choice είναι ίσο με το H, τότε αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να διαλέξω ακόμα ένα χαρτί. Συνεπώς πηγαίνω και κάνω πάλι αυτή την εντολή, δηλαδή του κάνω hand add το pop από το deck. Τώρα, αμέσως μετά εδώ πρέπει να πάμε και να κάνουμε έναν υπολογισμό. Εντάξει, δηλαδή να υπολογίσω τώρα ποια είναι η τιμή του hand του παίκτη. Δηλαδή να καλέσω αυτήν εδώ τη συνάρτηση, τη hand value την οποία έχουμε φτιάξει ήδη και στη συνέχεια να περάσουμε σαν όρισμα το hand αυτό το οποίο έχει επιλέξει ο παίκτης. Γιατί αν είναι ίσο με το 21, μάλλον άμα είναι, αν είναι ίσο με το 21, θα το, να το κάνω έτσι κατευθείαν, τότε μπορώ να επιστρέψω πίσω κατευθείαν το 21 αυτό και αν είναι επίσης μεγαλύτερο από το 21, τότε να κάνω άμεση επιστροφή και τερματισμό, εντάξει. Γιατί στις περιπτώσεις αυτές είτε νικάει είτε χάνει. Συνεπώς, ας το κάνω καλύτερα, αν είναι μεγαλύτερο ίσο από το 21,
τότε να επιστρέφει αυτό το hand value, εντάξει, και αμέσως μετά να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, θα το κάνουμε στη main. Αλλιώς, αν δηλαδή είναι μικρότερο από το 21, τότε να συνεχίζει την επανάληψη προκειμένου να εισάγει πάλι εκ νέου κάποιο χαρτί αν το επιθυμεί. Αυτά στην περίπτωση που το choice είναι ίσο με το age. Αλλιώς, δεύτερη περίπτωση, αν το choice είναι ίσο με το s, τότε θα πάω και θα του πω να κάνει return το hand value. Εντάξει. Τώρα, εδώ έχω κάνει κάτι κακό προγραμματιστικά. Θα σου πω ποιο είναι, ότι έχω υπολογίσει το ίδιο κολοκύθι μπορεί και δύο φορές. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να πάω και να πω ότι το value, ας πούμε, του χαρτιού είναι, του χεριού μάλλον είναι ίσο με αυτήν εδώ την ποσότητα και αμέσως μετά να παίξω μπάλα με αυτό. Δηλαδή αν το value είναι μεγαλύτερο είτε ίσο από το 21, αυτό είναι ένα συνηθισμένο προγραμματιστική εκλέπτεση, ας πούμε. Τώρα και αυτή και να μην την έβαζα, πάλι δεν έτρεχε και τίποτα, ας πούμε, ούτως ώστε να μην το υπολογίζω δύο φορές εκείνο εδώ το σημείο. Τώρα, εδώ πρακτικά έχουμε τελειώσει. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, είναι κομπλέ. Έτσι, γιατί έχω όλα τα σενάρια, τα έχω καλύψει. Δηλαδή, αν το άσχημα του πάνω από 21, αν είναι 21, αν είναι μικρότερο 21, του έχω δώσει τις επιλογές τις απαραίτητες. Συνεπώς, αμέσως μετά μπορώ και να πάω λίγο να το τρέξω και να διαπιστώσω ότι όλα πηγαίνουν καλά. Να του κάνω δηλαδή το debugging του. Ωραία, εδώ στην εκτύπωσή μου να του βάλουμε και μια άνω κάτω τελεία, να είναι λίγο πιο κομψή. Συνεπώς εδώ πηγαίνω και του λέω 7 και 7, 14 και μου έχει βγάλει 17 πήγε τώρα το άθροισμα. Υπολογίζονται όλα αυτά εσωτερικά και εδώ σταμάτησε γιατί προφανώς τράβηξε κάποιο χαρτί το οποίο τον έκανε να καεί. Ωραία, τα κάναμε αυτά. Επιστρέφει το άθροισμα των αριθμών των χαρτιών και αμέσως μετά θέλω να εκτυπώνεται η συνάρτηση και το τελικό χέρι του παίκτη. Δηλαδή, γυρνώντας πίσω στη main τώρα, ανάλογα με αυτό το οποίο θα έχει επιστρέψει αυτή η συνάρτηση, ας το πω ότι είναι το player value, ας πούμε, με μικρά γράμματα, ας πούμε ότι είναι το player value, τώρα εδώ μπορούμε να πάρουμε κάποιες περιπτώσεις και να τερματίσουμε ακόμα και το πρόγραμμα. Δηλαδή, πρώτη περίπτωση, αν το player value είναι ίσο με το 21. Αν είναι ίσο με το 21, θα του βγάλουμε μια εκτύπωση και θα του πούμε ότι νίκησες και τελειώνει το παιχνίδι εκεί. Αλλιώς, αν το player value είναι μεγαλύτερο από το 21, τότε θα πάω και θα του πω ότι έχασες και θα τερματίσω πάλι το παιχνίδι εκεί. Εντάξει. Και τρίτη περίπτωση, είναι και η πιο ενδιαφέρουσα για την ώρα, είναι ότι θα παίξει ο υπολογιστής. Να βάλω μια απλή εκτύπωση για να το κάνω λίγο debugging, ότι θα παίξει τώρα ο υπολογιστής και να το τρέξουμε λιγάκι να διαπιστώσουμε ότι όλα πηγαίνουν καλά. Ωραία, πηγαίνω και του βάζω εδώ ένα hit. Προφανώς τράβηξε κάτι το οποίο είναι εκτός τέτοιο, οπότε έχασε. Να του βάζουμε καλύτερα εδώ, νομίζω το λέει βέβαια και η εκφώνηση τους ή άλλους, να του βάζουμε να κάνει και μια εκτύπωση του χεριού στο τέλος. Εντάξει, δηλαδή να βγάζει το player hand εδώ και ας του βάλω και μια πιο ολοκληρωμένη εκτύπωση με το value το τάδε και να του βάζω εδώ το player value, ας πούμε, εντάξει. Αυτά που λες τα νέα, οπότε τσούκου τσούκου την κάνουμε τη δουλειά, να βάλουμε ότι αυτό είναι ένα formatted string και αμέσως μετά να βάζουμε να τυπώνει εδώ και το player hand κανονικά. Ωραία, νομίζω ότι είναι κομπλέ και επίσης εδώ θα βάλουμε την ίδια εκτύπωση και να την βάλουμε και εδώ την ίδια εκτύπωση, εντάξει. Πιο νωρίς θα μπορούσα να την βάλω, ναι βεβαίως και θα μπορούσα να την βάλω, δεν έχει νόημα, το έβαλα τρεις φορές. Βλέπεις ότι οι εκλεπτύνσεις είναι διαρκείς και αυτό νομίζω ότι είναι και εγωιτευτικό, δηλαδή όσο περισσότερο παρατηρείς τα προγραμματά σου, τόσο πιο κομψά θα τα κάνεις. Ωραία, για να δούμε τώρα, έχει το club το 5 και το jack 15, ας κάνουμε ένα hit, να δούμε τι θα γίνει. Κάνω ένα hit και έβγαλε 15 και 7, 22, βάλει 22 και έχασε, σωστό. Ας κάνουμε άλλο ένα run, εντάξει, πηγαίνω και βάζω 8 και 5, 13. Ναι, εδώ δεν έκανε τίποτα απολύτως, γιατί πάτησε βλακεία. Και εδώ τώρα έχει 15 και 8, 23, πάλι έχασε. Επόμενο, άλλη μια φορά. 8 και 7, 15, ας του βάλουμε να σταματήσει τώρα, εντάξει. Και παίζει ο υπολογιστής. Πολύ καλά. Άρα λοιπόν η πρώτη διαδικασία για τον παίχτη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τον υπολογιστή.
Να υλοποιήσουμε τώρα τη λογική του υπολογιστή, να ελέγχετε αν παίχτης έχασε, το έχουμε κάνει. Αν όχι, να παίζει ο υπολογιστής, ωραία. Υλοποιήστε πάλι σε μια συνέντευξη λογική του υπολογιστή, computer, και να παίρνει ως παράμετρο το άθροισμα του παίκτη και να επιστρέφει το άθροισμα των αριθμών του χαρτιών του υπολογιστή και να εκτυπώνεται το χέρι του υπολογιστή. Ωραία. Συνεπώς, να κάνουμε πάλι την ίδια δουλειά, να φτιάξουμε μια καινούργια συνάρτηση, η οποία θα είναι η λογική αυτή τη φορά του υπολογιστή. Συνεπώς θα παίρνει σαν όρισμα το χέρι του υπολογιστή και επίσης όμως θα παίρνει και το value το οποίο έχει το χάρτη, το χέρι του παίκτη. Εντάξει, αυτά τα δύο ορίσματα είναι τα οποία θα χρειαστούμε στην πράξη. Τώρα, εντελώς αντίστοιχος είναι ο κώδικας, οπότε θα κάνω κάποιες τροποποιήσεις στον κώδικα του παίκτη. Εντάξει. Και θα πάω και θα προσθέσω μέσα στο... Εδώ έχουμε το χέρι του υπολογιστή, άρα λοιπόν πάλι πηγαίνω και του προσθέτω δύο κολοκύθια και αμέσως δύο χαρτιά και αμέσως μετά ξεκινάω να κάνω την επανάληψή μου. Ωραία. Τώρα, εκτύπωση δεν χρειάζεται να κάνω εδώ, ούτε επίσης χρειάζεται να διαλέγει ο παίκτης τι θα κάνει. Το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να πηγαίνουμε και να υπολογίζουμε το χέρι του παίκτη, έτσι, τι τιμή έχει και να διακρίνουμε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή θα βάλω εδώ πέρα ένα value να κρατήσω αυτήν εδώ την τιμή και εδώ τώρα οι περιπτώσεις που θα διακρίνουμε θα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή πρώτη περίπτωση είναι το value να είναι μεγαλύτερο του 21. Εντάξει, αν το value είναι μεγαλύτερο του 21, μάλλον πάλι μεγαλύτερο ή ίσο του 21, τότε θα σταματήσω πάλι και θα του κάνω ένα return το value και δεν θα κάνω τίποτα παραπάνω. Εντάξει, γιατί εδώ πέρα ο υπολογιστής ή έχει καεί ή αντίθετα έχει κερδίσει, ένα από τα δύο. Τώρα, δεύτερη περίπτωση η οποία υπάρχει είναι το value, εφόσον δηλαδή ούτε έχει κερδίσει ούτε έχει χάσει, δεύτερη περίπτωση είναι το value των χαρτιών του υπολογιστή να είναι μεγαλύτερο είτε ίσο από το value των χαρτιών του παίχτη. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές έχουμε ότι κερδίζει ο υπολογιστής, έτσι. Άρα λοιπόν δεν έχει λόγο να τραβήξει άλλο χαρτί, συνεπώς και στην περίπτωση αυτή πηγαίνω και κάνω return το value. Τώρα, τρίτη περίπτωση είναι να μην συμβαίνει αυτό, δηλαδή το value του υπολογιστή πρακτικά να είναι μικρότερο από το value του παίχτη. Τότε πάλι ο υπολογιστής δεν έχει επιλογή να κάνει, δηλαδή σίγουρα θα προσθέσει ένα ακόμα χαρτί, εντάξει, και αμέσως μετά θα συνεχιστεί η επανάληψη. Ο υπολογιστής τραβάει χαρτιά μέχρι να αποφασιστεί ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ωραία, αυτός είναι ο κώδικας, δεν θέλει κάποια περαιτέρω τροποποίηση. Τώρα νομίζω στην εκφώνηση θα την αλλάξω για αυτή την εκφώνηση που θα έχεις εσύ στα χέρια στο τέλος. Εντάξει, θα την αλλάξω προκειμένου οι εκτυπώσεις να συνεχίζουν να γίνονται μέσα από τη main. Ωραία. Συνεπώς, πάμε τώρα πάλι στη main μας και στη main μας να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με το computer hand να είναι ίσο με το σύνολο του κενό. Και αμέσως μετά να υπολογίσουμε την τιμή την οποία έχουν τα χαρτιά του παίκτη, καλώντας αυτήν εδώ τη συνάρτηση. Στη συνάρτηση αυτή είπαμε τα ορίσματα είναι πρώτον το value που έχει ο player, οπότε το περνάω σαν πρώτο όρισμα. Και δεύτερο όρισμα είναι το computer hand, δηλαδή το χέρι το οποίο χτίζει ο υπολογιστής. Εντάξει. Τώρα τελειώσαμε εδώ, συνεπώς μπορούμε να κάνουμε πάλι μερικές εκτυπώσεις. Έχει βγει το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή. Άρα θα πάω και θα πω, τύπωσέ μου το computer hand έχει πλέον κατασκευαστεί με τη συγκεκριμένη τιμή, δηλαδή έχουμε το computer value, το βάζουμε και αυτό και αμέσως μετά βγάζουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τυπώσαμε δηλαδή το χέρι του υπολογιστή και βγάζουμε τώρα το τελικό αποτέλεσμα. Βάζω λοιπόν ότι η μία περίπτωση είναι ότι το computer value είναι μεγαλύτερο από το 21, που σημαίνει ότι έχασε. Θα του βγάλουμε το μήνυμα ότι νίκησες. Δεύτερη περίπτωση τώρα η οποία υπάρχει είναι ότι το computer value είναι στην ουσία... τώρα πρόσεξε να δεις, ο υπολογιστής το σκέφτομαι λίγο, ή θα έχει καεί, εντάξει. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχει βγάλει χαρτιά τα οποία νικάνε τον παίχτη. Άρα λοιπόν εδώ δεν έχει νόημα να γράψω μια δεύτερη περίπτωση. Μπορώ να κοπανίσω κατευθείαν ένα else και στη συνέχεια να του πω ότι στην ουσία ο παίχτης έχασε. Εντάξει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε τώρα πλέον εντάξει. Θα το κάνουμε πάλι ένα debugging ας πούμε. Οπότε έχω βγάλει 16, θα σταματήσω στο 16. Καλά.
και ο υπολογιστής αμέσως μετά παίζει και βγάζει 13, 14, 24, κάει και ο υπολογιστής όπως βλέπεις, το ξανατρέχω, έχω βγάλει 13, θα το χτυπήσω το 13, έχασα γιατί έβγαλα άθροισμα 23. Α, και παρατηρώ τώρα ότι εδώ που έχασα, ο υπολογιστής παρόλα αυτά έπαιξε, δεν είναι σωστό αυτό, ναι σωστά, γιατί αυτές όλες τις ενέργειες πρέπει να τις κάνουμε εφόσον ο υπολογιστής παίζει. Δηλαδή αν έχασα, έχασα. Δεν έχει νόημα να παίξει ο υπολογιστής. Ξανά από την αρχή. Πηγαίνω και βάζω εδώ, έχω 19. Εδώ σταματάμε τώρα. Κάνω start. Παίζει ο computer και βγάζει 8 και 6, 14, 24. Κάει και νίκησα. Όλα πηγαίνουν καλά με τη λογική. Τώρα εδώ θέλει ένα πιο συστηματικό debugging και πάλι, αλλά για λόγους χρόνου δεν θα το κάνω. 14 έχω, πήγα 14 και 7, 21, όχι συγγνώμη, έχω 15 είχα και τώρα έχω ένα, εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί είναι με τον Άσο παίζει, δηλαδή αν ο Άσος μετράει για 11 είναι 11 και 4, 15 και 7, 22, άρα έχω χάσει, αλλά το είναι έχει μετρήσει για 1, άρα είναι 1 και 4, 5 και 7, 12. Άρα λοιπόν αυτό θα το χτυπήσω και πάλι και έχασα όμως γιατί μου ήρθε ένας βασιλιάς και με στείλε από εκεί που ήρθα. Άλλη μια περίπτωση να κάνω, εντάξει, 8 και 5, 13 και να σταματήσω, να παίξει ο υπολογιστής και ο υπολογιστής έβγαλε 13 και από ό,τι βλέπω, όχι συγγνώμη, έβγαλε 17 και από ό,τι βλέπω νίκησε πάρα πολύ καλά. Τέλειωσε και αυτή η δραστηριότητα και μας έχει μείνει ακόμα μία. Και πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, να φτιάξουμε ένα μηχανισμό γύρων. Το έχουμε ξανακάνει αυτό, ο παίκτης μετά από κάθε γύρο να επιλέγει αν θέλει να συνεχίσει ή όχι και να τυπώνει το τρέχον γύρος και το τρέχον συνολικό σκορ. Να θεωρήσουμε ότι σε κάθε γύρο το deck πρέπει να αρχικοποιείται, δηλαδή να ξαναμπαίνουν σε αυτό τα χαρτιά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενο γύρο. Εντάξει. Συνεπώς πάμε πάλι τώρα εδώ πίσω στη main μας και στη main θα φτιάξουμε αυτό το μηχανισμό. Ωραία. Θα χρειαστώ μια μεταβλητή η οποία να είναι το score. Μάλλον θα χρειαστώ μια μεταβλητή η οποία θα είναι το rounds, το οποίο rounds θα το αρχικοποιήσω στο 0. Και επίσης θα χρειαστώ και μία λίστα με δύο τιμές, η οποία θα είναι το score το οποίο έχει ο παίκτης και ο υπολογιστής. Ωραία. Και τώρα στη συνέχεια να πάμε να φτιάξουμε μία επανάληψη. Πάλι θα τον κάνω ατέρμονα τον βρόχο. Και στη συνέχεια θα τα χώσω όλα αυτά, ένα tab παραμέσα για να είναι μέσα στο while. Ούτως ώστε να γίνονται αυτές οι ενέργειες. Δηλαδή να διαλέγει ο παίκτης, να διαλέγει ο υπολογιστής κτλ. Άρα, αρχικά θα κάνουμε μία εκτύπωση η οποία θα είναι, ας βάλουμε μία παυλίτσα, απλά για να τη διαφοροποιήσω, ξέρεις, επί 15 και να γίνει και μία αλλαγή γραμμή, σωστά, και στη συνέχεια να βάλουμε να τυπώνεται ο γύρος, δηλαδή να του βάλουμε ένα round και στη συνέχεια να τυπώνουμε το τρέχον γύρο. Αυτά, τα έβαλα αυτά, ας βάλω άλλη μια γραμμή, δεν πειράζει. Αυτό τώρα θέλει λίγο μορφοποίηση, ίσως να το κάνεις και πιο όμορφο εσύ στον ελεύθερο σου χρόνο και με αυτά που έχουμε μάθει στους strings. Και τώρα, αφού κάνουμε αυτές τις ενέργειες, στη συνέχεια εδώ έχουμε ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα έχει υπολογιστεί κανονικά, φύγεσαι από εδώ, Microsoft, και το αποτέλεσμα έχει υπολογιστεί λοιπόν κανονικά, πρέπει απλά να κρατήσουμε ποιος από τους δύο παίχτες νίκησε, εντάξει. Συνεπώς θα ορίσω μια μεταβλητή ή result, την οποία θα τη βάζω ανάλογα με το ποιος παίχτης νίκησε. Για να δούμε, εδώ έχει νικήσει ο παίχτης ας πούμε, συνεπώς εδώ θα βάλω μια εσωτερική μεταβλητή που να λέω ότι νίκησε ο παίχτης. Εδώ έχει νικήσει ο υπολογιστής, άρα θα βάλω ότι νίκησε ο υπολογιστής. Τι άλλο έχουμε, εδώ από κάτω τώρα. Έχουμε ότι ο υπολογιστής κάηκε, άρα νίκησε ο παίκτης και εδώ έχουμε ότι ο υπολογιστής έβγαλε καλύτερο άθροισμα, άρα νίκησε ο υπολογιστής. Κράτησα λοιπόν σε μια μεταβλητή ποιος νίκησε και στη συνέχεια τώρα στην επανάληψή μου κανονικά θα υπολογίσω το σκορ. Δηλαδή θα βγάλω αν το result είναι ότι νίκησε ο παίκτης, τότε θα πάω σε αυτό το score που έχω φτιάξει, του μηδενός που αντιστοιχεί στο score του παίκτη και θα το αυξήσω κατά 1. Αλλιώς σημαίνει ότι νίκησε ο υπολογιστής, οπότε θα αυξήσω το score του υπολογιστή κατά 1. Και στο τέλος θα τυπώσω το score, δηλαδή θα πάω και θα του πω ότι το τρέχον score είναι ίσο
και θα βγάλω πρώτα το score του παίκτη, άρα το score του μηδενός, και αμέσως μετά θα βγάλω το score του υπολογιστή. Εντάξει. Αυτά που λες, άρα αυτό εδώ πέρα να πούμε ότι είναι ο player και αυτός εδώ θα είναι ο υπολογιστής. Ωραία, αμέσως μετά να του βγάλουμε ένα input και να του πούμε αν θες να παίξεις ξανά και να του βάλουμε δύο επιλογές, να του βάλουμε ένα yes και ένα no. Εντάξει. Τώρα αυτά δεν μου αρέσει που τα κάνουν μία κεφαλαία, μία μικρά τα κάνουν, να με συγχωρείς για τις ασυνέπειές μου. Θα το διορθώσω πάνω να το κάνω και αυτό μικρό για να έχω το ίδιο πράγμα και στα δύο. Εν πάση περιπτώσει θα μας βάλει αυτό την επιλογή του πάλι, το κρατάμε σε μια μεταβλητή και έχουμε ότι αν το choice είναι ίσο με το yes, μάλλον αν το choice είναι ίσο με το no, τότε θα κάνουμε κατευθείαν ένα break. Αν το choice είναι ίσο με το yes, τότε θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε continue. Θα συνεχίζει δηλαδή κανονικά την επανάληψη. Ωραία, οπότε δεν χρειάζεται να γράψω κάτι και εδώ πάλι έχω υποθέσει ότι ο χρήστης είναι καλόχαρος και μου βάζει σωστές τιμές. Εντάξει. Τώρα, να του κάνω λίγο και αυτή τη διόρθωση, γιατί τη μία τα έβαλα μικρά και την άλλη κεφαλαία, το οποίο δεν μου αρέσει, είναι λίγο ασυνέπεια εκ μέρους μου. Και νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να του κάνουμε και τον τελικό μας έλεγχο. Η εκτύπωση αυτή που έφτιαξα δεν είναι ωραία. Να του βάλουμε ένα κενό εδώ. Και αμέσως μετά να το ξανατρέξω και έχω το round 0, ούτε αυτό είναι ωραίο, να το βάλουμε να ξεκινήσει από το 1. Ξανά, 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 repeat until. Αυτά, έτσι πάνε αυτά. 12 έφερα, να το χτυπήσω, το χτυπάω και έφερα, τι έφερα, α, όχι έκανα stand. Έπαιξε ο computer και έφερε 13 και έχασα, βέβαια γιατί έπαιξα πολύ χαζά. Θες να ξαναπαίξεις, ναι του λέω, ωραία και πάμε στο, έχω βγάλει 13, αυτή τη φορά θα το χτυπήσω όμως. Και κάηκα κιόλας, οπότε 0-2 πάω, ξαναπαίζω, εντάξει, τι μου φέρε, 10, ωραία, αυτό θα το χτυπήσουμε, εννοείται, 13, θα το χτυπήσουμε και το 13, πάλι έχασα, γι' αυτό σου λέω να μην παίζεις τυχερά παιχνίδια, εντάξει, καμία ελπίδα από τα τυχερά παιχνίδια να ξέρεις, 8, 14, 17 έβγαλα, σταματάω, ξανάχασα, οπότε τώρα νομίζω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αποχωρήσω από τα παιχνίδια αυτά. Ας βγάλουμε και ένα εδώ μια εκτύπωση η οποία να μας κοροϊδεύει και από πάνω. Εντάξει, και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτής εδώ της άσκησης. Έτσι ολοκληρώσαμε και το Blackjack.